στην πατριώτη του. Και πάλι για τον Ντιόγκο Φιγκέιρας. Παίρνει θέση ο Τζούρτζεβιτς. Μπάλα περνάει για τον Σέρβο. Το κοντρόλ με το στήθος. Προσπάθησε να φέρει την μπάλα στο δεξί για να καταφέρει να σουτάρει. Δεν του το επέτρεψαν οι αμυντικοί του Πλατανιά. Ο κέμβαση του Αντώνη Πετρόπουλου πάνω στο νεαρό αμυντικό του Ολυμπιακού. Μάτς τον Χωσέ Μανουέλ Ρόκα. Ένα μακρινό εντελώς άστοχο σουτ από τον Βιτάλη Πριντέτα. Διώξε ο Ραχμάν Ουές. Ελέγχει και πάλι ο Μάρτινς που είδε τον Φιγκέιρας να κάνει την κίνηση. Βγήκε και έδιωξε την μπάλα όπως ο Κοκαλάς. Και ο Κοκαλάς φυρίζει. Ο Κουτσιάφτης εκτελεί. Ο Μυραλάς, ο Κοκαλάς εντυπωσιακά θα παραχωρήσει το κόρνερ. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 12ο λεπτό φέρει την σφραγίδα του Κέβιν Μυραλάς αλλά και την θαυμάσια. Κοντρόλ με το αριστερό. Προσπάθησε να βγάλει την σέντρα, ευκαιρία για τον Τζούρτζεβιτς και η μπάλα θα καταλήξει out από την προσπάθεια και πάλι του Μυραλάς. Στο δεύτερο δοκάρι ο Βέλγος, δεν την βρήκε νωρίτερα ο Σέρβος. Ανδρούτσος για τον Σισε. Ποιος δοκιμάζει το σούτ, είναι μακρινό άστοχο. Σε αυτήν την προσπάθεια του Σενεγαλέζου στο 23 δεν υπάρχει σκορ. Λίγο αργότερα στο 18 λεπτό. Τώρα ο Τζούρτζεβιτς κοντρολάρει, τέτατετ με τον Κοκαλά. Θα στοχίσει. Στέλνοντας την μπάλα out από καλή θέση, λίγο πλάγια, αλλά καθυστέρησε να υποδεχτεί την μπάλα. Στόιτσεφ τώρα δοκιμάζει από μακριά η μπάλα out σε ένα καλό σουτ από τον Στόιτσεφ. Δεν ο Ολυμπιακός είχε πάρει την νίκη στο πρώτο μάτς. Προσπάθησε να κλέψει τώρα ο Ζιλέ. Βέλγος πέντε κεφαλιά. Ο Σεμπάτο σουτ, οι κόντρες και έχουμε corner για τον Ολυμπιακό. Το ύψος τους. Κεφαλιά από τον Ζιλέ, η μπάλα θα περάσει out. Σεμπά. Καλή κίνηση από τον Βραζιλιάνο. Η πάσα για τον Τζούρτζεβιτς. Καλό σουτ ο Κοκαλάς. Θα αποκρούσει όπως. Ευκαιρία με τον Τζούρτζεβιτς. Εκτελεί ο Χατζησαφή. Ο Κοκαλάς βρίσκει την μπάλα. Έτσι έχουμε corner. Και τώρα Μάρτινς. Καλή κίνηση από τον Φιγκέιρας. Στην περιοχή. Το γύρισμα. Μπάλα out. Χωρίς να μπορέσει να φτάσει είτε στον Μυραλάς είτε στον Τζούρτζεβιτς. Ο Σεμπά για τον Χατζησαφή που έχει χρόνο για να βγάλει ένα ακόμη γέμισμα. Είναι να συνεργαστεί όπως γίνεται με τον Σεμπά που κάνει το σούτ. Αλλά δείτε που καταλήγει μπάλα σχεδόν στο σημεάκι του κόρνερ. Ολυμπιακός τώρα με τον Σεμπά. Μπαλιά προς τον Μυραλάς ο οποίος θα φέρει την μπάλα για ευκαιρία για γκολ αλλά θα στοχίσει. Σε τέτα τέτ με τον Αντώνη Κοκαλά. Είδαμε και την αντίδραση του Ρος Τζούρτζεβιτς. Ξανά για τον Βέλγο. Θα πάει στο γέμισμα ο Μυραλάς. Η μπάλα φτάνει στον Ζιλέ. Το σούτ, η επέμβαση των αμυντικών του Πλατανιά. Τον Μαλσά. Κάθε την πάσα δεν υπάρχει offside. Ο Ουές θα μπει στην περιοχή από πλάγια θέση. Γυρίζει παράλληλα και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλή στιγμή για τον Πλατανιά σε αυτήν την κόντρα στο 56. Βέλγο, ποιος τροφοδοτεί τον Σεμπά. Ευκαιρία για τον Χατζησαφή, διώχνει ο Κοκαλάς, φάση δεν έχει τελειώσει, Ανδρούτσος, Φιγκέιρας, ψάχνει χώρο για το γέμισμα, το επιχειρεί, κεφαλιά του Ζιλέ, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και πάλι μία ανάσα από το 1-0 Ολυμπιακός. Εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, Σεμπά, κίνηση από τον Ζιλέ, ο Σεμπά τροφοδοτεί τον Ανδρούτσο, μπαλιά, ευκαιρία για τον Τζούρτζεβιτς, 1-0. Με την κόντρα που κερδίζει ο Σέρβος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-0 στο 68. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Διαμαρτύρονται προς τον βοηθό οι παίκτες του Πλατανιά. Κάνει το σταυρό του ο Ούρος Τζούρτζεβιτς. Τον συγχαίρει και ο Σεμπά. Μπήκε στη φάση μετά από την μπαλιά του Θανάση Ανδρούτσου. Με απάνω τέσσερις ευκαιρίες. Μπαλιά για τον Τζούρτζεβιτς. Ο Κοκαλάς αυτή τη φορά μυρίστηκε τον κίνδυνο. Βγήκε πολύ γρήγορα έγκαιρα. Φεύγει ο Μάριν. Εκτελεί ο Ιρανός. Με δύναμη και φάλτσο. Ο Κοκαλάς θα διώξει. Το τείχος να οπισθοχωρήσουν. Φιγκέιρας τελικά εκτελεί. Μπαλ out. Τζούρτζεβιτς. Σεμπά το σούτ άστοχο. Καλή συνεργασία. Μάρτινς, ο Σπάτσος Ισέ, ο Τζούρτζεβιτς, πλασάρει, η μπάλα θα καταλήξει out.
όλες του τις ενέργειες. Για να δούμε τον Τζούρτζεβιτς τώρα. Τέτα τέτ με τον Κοκαλά, πλασάρι μπάλα σε κόρνερ. Με το σώμα ο Αντώνης Κοκαλάς. Πάει κερδίσει ο Στόιτσεφ. Αγγελόπουλος προς τα πίσω. Κερδίζει ο Βρουζέ, ευκαιρία για τον Τζούρτζεβιτς. 2-0 από το κλέψιμο του νεαρού, του Μάριος Μπρουζάη. Ο Τζούρτζεβιτς πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα, έφτασε πάρα πολύ κοντά νωρίτερα. Ο Καλάς του το στέρισε, αλλά αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενος ο Βρουσάη την λανθασμένη μεταβίβαση προς τα πίσω του Αγγελόπουλου προς τον Κοκαλά. Ο Ρος Τζούρτζεβιτς μετά την ασίστ του Βρουσάη έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό σε επανάληψη.